Πάμε τώρα να καλησπερίσουμε μάλλον την κυρία Μαλία Δούκα, την συνδιοργανώτρια των εκδηλώσεων που ξεκινούν αύριο στο ΕΚΙ, στο Πάρκο Κυκλοφοριακής Αγωγής της Αλεξανδρούπολης. Ο παραμυθόκοσμος, Αμαλία, αύριο ανοίγει, έτσι. Δόξα τω Θεώ, πρέπει να και πω καιρού πως, επιτρέποντος. Πρέπει να πω πως ο Δημοσθένης, ο συνεργάτης μου, μου στέρισε τη δυνατότητα να βρεθώ ανάμεσα σε δύο δούκες, αλλά όπως και να έχει, νομίζω πως και μόνοι μας θα τα καταφέρουμε για να παρουσιάσουμε όλα αυτά που αύριο ξεκινούν στο Πάρκο Κυκλοφοριακής Αγωγής. Προετοιμασμένα με πολύ μεράκι, πολύ κέφι, πολύ δουλειά, αλλά κυρίως με πολύ αγάπη, έτσι δεν είναι? Αυτό είναι δεδομένο. Αν σκεφτείς ότι τρία άτομα, η Βούλα η Μπολιάκη, ο Γιάννης Παπαβλασακούδης και εγώ, καθίσαμε και βάλαμε κάτω τα μυαλά μας να δουλέψουν, να κατεβάσουμε ιδέες. Γιατί θέλουμε να φτιάξουμε κάτι για την Αλεξανδρούπολη, ειδικά αυτές τις μέρες που είναι και χριστουγεννιάτικες, αλλά και κυρίως γιατί ο κόσμος είναι πάρα πολύ ζορισμένος. Σταύρο, και καταλαβαίνεις τι εννοώ. Σκεφτήκαμε λοιπόν πολλά πράγματα. Θα τα εφαρμόσουμε από αύριο. Ο χώρος καταρχήν είναι ιδανικός για τέτοιου είδους εκδηλώσεις, για τέτοιου είδους δρόμενα. Η Αλεξανδρούπολη, Αμαλία μου, δεν έχει τελικά να ζηλέψει σε τίποτα, οποιαδήποτε δράμα, οποιαδήποτε άλλη από τις πόλεις που διεκδικούν τον τίτλο των πόλεων των Χριστουγέννων. Γιατί να μην γίνει λοιπόν η Αλεξανδρούπολη πόλη των Χριστουγέννων? Θα γίνει. Με την ιδιωτική πρωτοβουλία. Να γίνει θεσμός. Ξεκινάμε φέτος και θα το φτιάξουμε. Να είσαι σίγουρο, Σταύρο, ότι θα προσπαθήσουμε να δείξουμε την καλύτερη μορφή πολιτισμού και Χριστουγέννων και παράδοσης. Εμείς θα είμαστε κάθε αυτό παραδοσιακοί και χριστουγεννιάτικοι. Και το σημαντικότερο είναι ότι θα έχουμε να κάνουμε μόνο με παιδιά. Ό,τι θα γίνει για τα παιδιά και από παιδιά. Παρ' όλα αυτά και οι μεγάλοι θα περάσουν πάρα πολύ καλά με ελεύθερη είσοδο. Θα λειτουργήσουμε από τις 10 το πρωί μέχρι τις 2 το μεσημέρι και από τις 5 από τις 4 το απόγευμα μέχρι τις 10 το βράδυ, από αύριο που είναι τα εγγένεια μέχρι και τις 6 Ιανουαρίου. Με πάρα πολλά δρόμενα, πάρα πολλές εκδηλώσεις και κυρίως ο χώρος ο οποίος είναι καταπληκτικός. Έχουμε τα σπιτάκια μας, έχουμε στήσει σπιτάκια τα οποία φωτίσαμε, ντύσαμε, στολίσαμε. Η Βούλα σε αυτά είναι καταπληκτική. Ένας Γιάννης που τα χέρια του Παυλασσακούδης είναι τρομερός, μάστορας από καλώδια, από μπρίζες, από ιστορίες. Και από εκεί και πέρα έχουμε τον Άγιο Βασίλη που είναι δεδομένος. Έχουμε δίπλα του μία σκανδαλίτσα, η οποία είναι φοβερή, διότι μόνιμα έχει κόντρα με τον Άγιο Βασίλη. Δεν τον αφήνει να κάνει δώρα στα παιδιά, αλλά κάνει δώρα στους γονείς. Αυτό είναι πρωτοποριακό και ο Άγιος Βασίλης είναι μέσα στα νεύρα. Έχουμε έναν ευχούλη με ένα σπιτάκι. Είναι πραγματικά εντυπωσιακός ο τρόπος με τον οποίο τα παρουσιάζεις. Έτσι. Με ξεσηκώνεις και εμένα ακόμη για να βρεθώ αύριο μαζί σας εκεί. Θέλω. Και, αυτό να, θέλω. Και να το διασκεδάσουμε όλο αυτό το οποίο συμβαίνει. Νιώθω αυτό που κάνω. Αυτό το παραμύθι, το κάνω, πραγματικά. Και το κάνω με όλη μου την καρδιά. Λοιπόν, έχουμε τον ευχούλη, που τον έχουμε ένα σπιτάκι. Ο ευχούλης λοιπόν είναι ένα πνεύμα το οποίο θα δέχεται ευχές από τα παιδιά μας και όχι παραγγελιές για δώρα από τον Άγιο Βασίλη. Ευχές, οι οποίες ευχές των παιδιών πολλές φορές είναι πολύ πιο σωστές και πολύ πιο εντυπωσιακές από εμάς των μεγάλων, γιατί τα παιδιά το βγάζουν μέσα από την καρδούλα τους. Είναι αληθινά. Θα έχουμε λογάκια πόνι. Θα κάνουμε βόλτες με τα λογάκια. Θα έχουμε ζαχαρωτά. Να φάμε όλοι μαζί. Παρ' όλα αυτά θα υπάρχει και το αναψυκτήριο για τους γονείς. Οι γονείς θα κάθονται στο αναψυκτήριο και οι πιτσιρίκοι μαζί με μένα θα κάνουμε διάφορα, διάφορα. Θα έχουμε και γιαγιά που θα διαβάζει παραμύθια σε ένα πολύ ωραίο ζεστό χώρο, με παγκάκια και φλοκάτες και αγκαλίτσα και κουβέντα για τα παραμύθια. Όχι απλώς παραμύθι. Α, δεν αρχίσεις να λες και να βαριά το πιτσιρικάς. Το κυριότερο όμως είναι ότι στήσαμε ένα πολύ μεγάλο πατάρι στο οποίο θα ανεβεί όλος ο παιδικός πολιτισμός της πόλης μας. Αυτό θεωρώ πάρα πολύ σημαντικό, γιατί η Αλεξανδρούπολη στη δεκαετία του 50 ήταν η πόλη των 100 πιάνων και εξακολουθεί να είναι και σήμερα μια πρωτεύουσα του πολιτισμού. Έχουμε τα παιδιά μας τα οποία είναι γεμάτα φως και ζωντάνια και υποδομή. Ξέρουν μουσική, ξέρουν χορό. Δώσαμε στα παιδιά μας μορφή πολιτισμού. Και είμαι σίγουρη γι' αυτό. Παρακολούθησα τις παραστάσεις των σχολείων και έμεινα άφωνη. Όχι μόνο το εντυπωσιακό, το χθεσινό που ήμουνα και παρούσα, αλλά και όλες οι προηγούμενες εκδηλώσεις. Που είδαμε το ρεπορτάζ, το σχετικό λίγο πριν. Και βέβαια θα πλαισιωθούμε από την παράδοση. Παραδοσιακά συγκροτήματα. Από χοροδίες. Από ταλέντα κλασικής μουσικής. Από χοροδίες κλασικής μουσικής. Πάρα πολλά συγκροτήματα μας έχουν αγκαλιάσει όλοι οι πολιτιστικοί σύλλογοι και πίστεψε με, Σταύρο, εάν δεν είχα να κάνω με παιδιά τα οποία φοβούνται οι γονείς να μην κρυώσουν και έχουν απόλυτο δίκιο,
Θα είχαμε μια συμμετοχή φανταστική που πιστεύω στην επόμενη διοργάνωση, γιατί θα γίνει επόμενη διοργάνωση, όχι χριστουγεννιάτικη, αποκριάτικη ας πούμε. Θα έχουμε πάρα πολύ πράγμα να παρουσιάσουμε, ειλικρινά. Για να όλος το ο κόσμος εσύ, είναι κοντά μας, για να το λες εσύ, είμαι απολύτως βέβαιος πως θα γίνει έτσι και για την επόμενη χρονιά. Προς το παρόν, αύριο ο παραμυθόκοσμος ξεκλειδώνει και το κλειδί είναι η αγάπη. Είναι το πνεύμα των Χριστουγέννων, είναι η δική σου η διάθεση, η διάθεση της Βούλας και του Γιάννη, έτσι. Είναι της ελευθερίας, είναι όλων όσων εργάστηκαν για όλη αυτή την προσπάθεια. Είναι και η αγκαλιά του κόσμου που ξέρω ότι είναι δεδομένη, που θα έρθουν να μας δουν και να περάσουν καλά, να τραγουδήσουμε, να ακούσουμε τις παιδικές φωνούλες, να ανοίξουν την ψυχούλα μας, να γαλινέψουμε, Σταύρο, το έχουμε ανάγκη, αγόρι μου. Έτσι κι αλλιώς ένας εθελοντισμός και ένας πολιτισμός μας έμεινε, τον οποίο προσπαθούμε να χαρούμε και να βγάλουμε από μέσα μας ό,τι μας βαραίνει αυτές τις μέρες. Μέρες αγάπης, έτσι δεν είναι? Λοιπόν, δεν θέλω να σε αφήσω να φύγεις, να δεν μας πεις και όλα αυτά τα οποία ετοιμάζεις στη Δέλτα Τηλεόραση. Μια πολύ σημαντική εκπομπή για το βόλεϊ του Εθνικού. Είναι νομίζω κάτι το οποίο πρέπει να μας το πεις αυτό και να μας το περιγράψεις. Τι είναι αυτό που θα δούμε? Αναμένεται μάλιστα να εξελιχθεί στο χριστουγεννιάτικο πρόγραμμα της Δέλτα Τηλεόραση. Γι' αυτό, έτσι δεν είναι? Ναι, και είμαι περήφανη που τα κατάφερα και την αίσθηση αυτή την εκπομπή, Σταύρο. Αναφέρουμε στο βόλεϊ και στον Εθνικό, μια ομάδα η οποία επί 45 χρόνια φέρνει την Αλεξανδρούπολη στο προσκήνιο όλης της Ελλάδας και έξω από την Ελλάδα με πανευρωπαϊκά πρωταθλήματα. Είναι η μεγάλη μου αγάπη. Παρακολουθώ τον Εθνικό και το βόλεϊ χρόνια τώρα. Ξεκίνησα με το Μίμη μου σαν οπαδός εντός εισαγωγικών, τελικά κόλλησα κι εγώ και είμαι όχι απλώς ένθερμη. Κατάφερα λοιπόν να μαζέψω 45 χρόνια δουλειάς αρχείου και έμψυχου υλικού. Έφερα τον Γιώργο τον Καμπερίδη, ο οποίος Γιώργος Καμπερίδης ήταν καταπληκτικός, μία πνευματική διάβγεια. Θυμότανε μέχρι και τη μάνα του Τεκτονίδη, του Γιώργου, την κυρία Χρυσούλα, που τους ξεμάτιαζε. Δηλαδή, τι να πω, είχα γύρω στους 30 καλεσμένους, μίλησαν όλοι, μια τρίωρη εκπομπή, ένα μαμούθ, μια πολύ μεγάλη εκπομπή. Τη χαρήκαμε όλοι πάρα πολύ, βγάλαμε πάρα πολύ συγκίνηση, αλλά πιστεύω ότι καταφέραμε να δημιουργήσουμε ένα αρχείο το οποίο θα μείνει παρακαταθήκη για την πόλη και για τα νεότερα άτομα που πρέπει να παρακολουθούν τη συγκεκριμένη ομάδα και το βόλεϊ, που είναι ένα από τα καλύτερα καθαρά αθλήματα. Και είμαστε περήφανοι που έχουμε τον Εθνικό. Πραγματικά. Τα Χριστούγεννα λοιπόν θα τη δούμε την εκπομπή και τα σχόλια μετά. Αγαπημένη μου Αμαλία, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ήταν η καλύτερη πάσα, αν θες, για να περάσουμε στα αθλητικά μας. Και εγώ σας ευχαριστώ. Καλό βράδυ.